Κύριε Γεωργιδάκη, για μία ακόμη φορά ήρθε στην επικαιρότητα το θέμα του αεροδρομίου της Τρίπολης. Μετά από την προηγούμενη συνάντηση που είχατε με τους υπευθύνους και με τον Υπουργό τον κύριο Αβραμόπουλο, δρομολογήθηκε η παραχώρηση του αεροδρομίου. Είχαμε συναντήσεις στο Ναύπλιο με τον Περιφερειάρχη, μερίδες, περάσανε και οι εκλογές, ακούστηκαν διάφορα. Τώρα επαναφέρεται εσείς στο θέμα, πηγαίνοντας στον Υπουργό Αργολίδος, τον κύριο Μανιάτη, Πελοποννήσιο, ο οποίος τι ακριβώς σας είπε όταν εσείς του εκθέσατε την κατάσταση και του δώσατε να καταλάβει το πόσο σημαντικό πλέον είναι και καθοριστικό σε μια περίοδο κρίσης για τον τουρισμό μας το αεροδρόμιο της Τρίπολης. Ουσιαστικά αυτό που κάναμε ήταν μια ενημέρωση πάνω στο θέμα του αεροδρομίου. Ζητήσαμε τη συνδρομή του όσον αφορά να κινηθούν οι διαδικασίες από την κεντρική κυβέρνηση, ώστε να προχωρήσουν να προχωρήσει κοινή υπουργική απόφαση που χρειάζεται για να γίνει παραχώρηση του αεροδρομίου στην περιφέρεια Πελοποννήσου για να προχωρήσει το ΣΔΙΤ. Επειδή βλέπαμε ότι και λόγω εκλογών και μετά την εκλογή υπήρχε μια στασιμότητα, θεωρήσαμε σκόπιμο να ενεργοποιήσουμε ξανά τους ανθρώπους από την Αργολίδα και τον κύριο Μανιάτη, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τις διαδικασίες. Τι ακριβώς σας είπε, τι μπορεί να κάνει ο ίδιος? Αυτός θα κάνει τις διερευνήσεις προς τα αρμόδια, δηλαδή αυτό το έχουμε ζητήσει, στα υπουργεία, να ξεκολλήσει το θέμα, το γραφειοκρατικό θέμα. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε και στο καλοκαίρι, που είναι υποτονικές όλες οι υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα, ώστε να, από το Σεπτέμβριο να μπούμε πιο δυνατά στην διαδικασία, να έχουμε λύσει αρκετά από τα θέματα που καθυστερούν αυτές τις διαδικασίες. Με ένα κύκλο τηλεφωνημάτων, ώστε να ξεκολλήσουμε λίγο. Αυτό το θέμα, όπως το γνωρίζετε πολύ καλά, είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους τους τουριστικούς επιχειρηματίες της Ανατολικής Πελοποννήσου τα τελευταία 14 χρόνια. Βλέπουμε ότι ενώ μιλάμε για αύξηση του τουριστικού ρεύματος στην Πελοπόννησο και δώσανε και κάποια νούμερα από την κεντρική εξουσία, δεν διευκρινίσανε ότι αυτή η αύξηση είναι για την Δυτική Πελοπόννησο. Η Ανατολική Πελοπόννησο και συγκεκριμένα οι νομοί Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας και Λακωνίας δεν έχουν αυτούς αριθμούς αύξησης. Θα έλεγα ότι είμαστε στάσιμοι στα περσινά νούμερα. Και αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι είναι λόγω της μη εύκολης δυνατότητας πρόσβασης των αλλοδαπών τουριστών στην περιοχή μας. Αυτή τη στιγμή οι πτήσεις προς Αθήνα είναι στα 400 ευρώ περίπου το άτομο. Όσο και να σας φαίνεται αυτό παράξενο, είναι απαγορευτικό για να κάνει κάποιες διακοπές στην περιοχή μας τη στιγμή που μια πτήση τσάρτερ σε ένα νησί δεν ξεπερνάει τα 2,5 εκατοστάρικα. Ο Υπουργός ανέλαβε πέραν από την ευθύνη, την υποχρέωση του να κάνει αυτά τα τηλέφωνα, έχει αναλάβει κάποιες άλλες δεσμεύσεις ή να το πω και διαφορετικά, έχετε δώσει πάλι ραντεβού για να δείτε τις εξελίξεις? Αυτό που συμφωνήσαμε ήταν ότι ο Υπουργός αναλάβει να κάνει ένα κύκλο διερευνητικών ερωτήσεων προς τα υπόλοιπα υπουργεία και από εκεί και πέρα θα κληθούμε να μας ενημερώσει για το που βρίσκεται το θέμα, σε συνεργασία πάντοτε με τον Περιφερειάρχη, που αυτός ουσιαστικά έχει το όλο project στα χέρια του, για να προχωρήσουν διαδικασίες. Εμείς σαν φορείς αγωνιούμε και η εμπλοκή μας είναι πάντα σε αυτή την θέση. Αγωνιούμε γιατί βλέπουμε ότι χωρίς αυτόν τον τρόπο προσέγγισης της Πελοποννήσου, της Ανατολικής Πελοποννήσου, δεν έχουμε ιδιαίτερα ευίωνο μέλλον. Και όσο και να λέμε ότι η πρόσκαιρη αύξηση αυτή η φετινή, που υπάρχει μια θετική τάση και μια... εδώ πέρα δεν εκφράστηκε ούτε σε νούμερα, ούτε και σε έσοδα. Τουλάχιστον ανάλογα των υπόλοιπων περιοχών. Άρα το θέμα το παλεύουμε, θα το παλεύουμε. Αυτό που πρέπει να διαβεβαιώσουμε όλους τους συμπολίτες μας και τους τουριστικούς επιχειρηματίες, αλλά και την πολιτική και δημοτική, είναι ότι δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε. Ότι όλοι οι φορείς είμαστε υπέρ αυτού του έργου και θα πρέπει να γίνει.